Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε το θέμα της παράτασης της εκτέλεσης της μελέτης για την Κρίνη Μοροζίνη, την ευρύτερη περιοχή της πλατείας των Λιονταριών, όπου η πρώτη μελέτη, η πρώτη πρόταση προς την αρχαιολογία είχε αρκετές παρατηρήσεις και έτσι προχωρήσαμε στην παράταση της σύμβασης, ούτως ώστε σε συνεργασία πια με την αρχαιολογία από κοινού να διαμορφώσουμε μια πρόταση η οποία θα βελτιώνει και αισθητικά και ουσιαστικά αλλά και εμπορικά την μεγαλύτερη και την πλατεία η οποία έχει αρκετό πληθυσμό, ιδιαίτερα αρκετούς επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Γίνεται μια προσπάθεια ξεκινώντας από την πλατεία των Λιονταριών, από την Κρίνη Μοροζίνη, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ενιαίας αισθητικής διαμόρφωσης, ξεκινώντας από εκεί και θα επεκταθούμε και σε άλλες πλατείες. Να πούμε εδώ ότι η συνεργασία μας με την αρχαιολογία είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και έχουμε αποφασίσει πια από κοινού να συνδιαμορφώνουμε τις προτάσεις, ούτως ώστε να κερδίζουμε χρόνο στις εγκρίσεις, στις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον αντίστοιχο της ιστορίας της πόλης του Ηρακλείου και παντρεύοντάς το με την σύγχρονη πόλη όπως αυτή τη φανταζόμαστε. Χρονικό ορίζοντα δεν μπορούμε να έχουμε όταν μιλάμε για μια μελέτη η οποία περιλαμβάνει εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατό διάστημα να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο το οποίο θα έχει και την έγκριση της αρχαιολογίας αλλά και την απόφαση της υπηρεσίας.